Το σχέδιο νόμου προωθεί το κυβερνητικό πρόγραμμα και την αστική πολιτική προπαγάνδα γενικότερα για την παραπέρα θωράκιση της κερδοφορίας των ομίλων σε βάρος εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Είσαστε, θα έλεγα, συνεπείς στην αντιλαϊκή πολιτική σας. Αφορά την ενιοποίηση σε ένα φορέα της υπηρεσίας ελέγχου παραεμπορίου κλπ. Κύριε Μανολάκου, να σε διακόψω. Επειδή δεν μπορεί να έχει πλάνο η κάμερα και την τηλεόραση, γιατί εμποδίζει το... Πρέπει να ανέβω. Πρέπει να έρθετε λίγο δεξιότερα. Με την παραπέρα θωράκιση της κερδοφορίας των ομίλων σε βάρος εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, είσαστε συνεπείς στην αντιλαϊκή πολιτική σας. Αφορά την ενιοποίηση σε ένα φορέα της υπηρεσίας ελέγχου παραεμπορίου κλπ. Πρόκειται για προσαρμογή εναρμονισμένη με τις ανάγκες του αστικού κράτους, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι όροι δίθεν ισότιμου ανταγωνισμού ανάμεσα σε καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Αν και η πάταξη του παρεμπορίου προπαγανδίζεται πολλές φορές από τις κυβερνήσεις, όχι μόνο τη δικιά σας και άλλες, ως η σωτήρια σανίδα για τις επιχειρήσεις των μικρεμπόρων, στην πράξη πρόκειται για κοροϊδία, γι' αυτό αναπαράγεται το φαινόμενο και γι' αυτό είναι και μηδενικό το όφελος. Ποτέ δεν χτυπήθηκε η ρίζα, δηλαδή μεγάλες εταιρείες όμιλοι που έχουν και κράτη από πίσω τους, αλλά μόνο η μαρίδα του παρεμπορίου. Άλλωστε, σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους έλεγχοι δεν αναιρούν και τους βασικούς νόμους της ελεύθερης αγοράς, την κυριαρχία των μεγαλύτερων επιχειρήσεων έναντι των μικρότερων, τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό που οδηγεί το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό. Ούτε αναιρούν τις γενικότερες αντιλαϊκές πολιτικές. Αντίθετα, πολλές φορές και οι ίδιοι οι αυταπασχολούμενοι μικρέμποροι μπορούν να μετατρέπονται σε θύματα αυτού του ελέγχου, αφού στην πράξη οι μηχανισμοί αυτοί ασκούν όλη τους την αυστηρότητα σε αυτούς τους μικρούς, ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις τις καπουλάρουν με κατά βάση ασήμαντα πρόστιμα. Συνεπώς, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει στοχεύουν στη θωράκιση εμπορικών κερδών και της πώλησης των εμπορευμάτων των ομίλων με εξασφαλισμένο κέρδος. Είναι επίσης ρυθμίσεις τόνωσης της κρατικής χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ και ΣΔΙΤ και μέτρα που επιταχύνουν την καπιταλιστική δραστηριότητα στην έρευνα. Ακόμα είναι ρυθμίσεις φορολογικού περιεχομένου, δηλαδή επιπλέον προκλητικές φοροαπαλλαγές υπέρ των ομίλων. Κερδισμένοι από το σχέδιο νόμου είναι οι μεγάλοι όμιλοι, χαμένα βέβαια τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία και η ιδεολογία σας εξάλλου. Η προστασία των καταναλωτών από το παρεμπόριο είναι προσχηματική. Εξάλλου, ήδη από το πρώτο άρθρο κάνετε λόγο καθαρά και αποκαλυπτικά για υπεραξία εμπορικών σημάτων, αύξηση φορολογικών εσόδων, συγκαλύπτοντας ποιος πληρώνει την υπεραξία των σημάτων και την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Παράλληλα, η αναφορά σε μεγέθυνση των επιχειρήσεων φανερώνει πως αποτελεσματικός στόχος του νομοσχεδίου θα είναι η μεγαλύτερη επιτάχυνση της συγκέντρωσης επιχειρήσεων, δηλαδή η περαιτέρω καταστροφή αυτοαπασχολουμένων και μικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη στοχοπροσύλωση σε πνευματικά δικαιώματα επίσης φανερώνει και τον αντιδραστικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, αφού πρακτικά μιλάει για μέτρα στήριξης της κερδοφορίας πολυεθνικών επιχειρήσεων, λογισμικού, επιχειρήσεων ταινιών κλπ. Ορισμένα δε άρθρα είναι χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Στο άρθρο 46, τεράστια η φοροαπαλλαγή για ομίλους, για δαπάνες της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. 100% υπεραπόσβεση, δηλαδή για 100 ευρώ δαπάνη, 200 ευρώ απαλλαγή εισοδήματος από το φόρο.
Υλοποιείτε δηλαδή ακριβώς αυτές τις απαιτήσεις που έχει εκφράσει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και ανοίγετε το δρόμο για νέες νόμιμες φοροαπαλλαγές των ομίλων με δαπάνες αγοράς πνευματικής ιδιοκτησίας. Ή ακόμα μπαίνετε και σε άλλους κλάδους. Προωθείτε και την ιδιωτικοποίηση στον αθλητισμό. Βέβαια, ο στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να αναπτύξετε τον αθλητισμό και να δημιουργήσετε συνθήκες πρόσβασης στον πληθυσμό, να έχει ωφέλη δηλαδή από τη σωματική άσκηση. Όχι βέβαια. Στόχος είναι να διευκολύνετε και να απλοποιήσετε ακόμα περισσότερο τη διείσδυση του κεφαλαίου στον τομέα του αθλητισμού, αξιοποιώντας τη μαζικότητα, τη δημοφιλία και τη λαϊκότητα των αθλημάτων. Έτσι έχουν εξασφαλισμένοι κερδοφορίες οι ιδιώτες με το να εκμεταλλεύονται την παράδοση και την κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας, που μαζί με το φυσικό τοπίο γίνεται πόλος έλξης τουρισμού. Οθείτε λοιπόν την καταοχήρωση και νομοθετικά της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την ανταποδοτικότητα και την οριστική παράδοση αθλημάτων στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Το πάντρεμα αθλητισμού-τουρισμού εντάσσεται σε αυτή τη λογική. Ο αθλητισμός σε ρόλο ατραξιών με τους τουρίστες με διοργάνωση δραστηριοτήτων, τουρνουά με μεγάλα ονόματα και άλλα ως μέρος στα πακέτα προσφορά με ταυτόχρονη προσέλκυση εταιριών. Βέβαια, στην ίδια στιγμή πολλά στρώματα του λαού δεν έχουν δυνατότητα για διακοπές. Απ' τη μια δίνεται παραχωρητήρια εγκαταστάσεις σε ιδιώτες τσάμπα με την αιτιολογία ότι δεν μπορεί να τα συντηρήσει το κράτος και απ' την άλλη χρηματοδοτείται απροκάλυπτα την ιδιωτική επένδυση στο όνομα του αθλητικού τουρισμού. Όλα για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί δηλαδή το κράτος δεν μπορεί να φτιάξει εγκαταστάσεις με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού, της νεολαίας σε κάθε περιφέρεια. Επίσης, είναι προκλητικό και το άρθρο 30. Το λέω γιατί ακούστηκε και από άλλους συναδέλφους, ανατίθεται στο ΔΟΤΕ η αρμοδιότητα της πιστοποίησης προσώπων. Βέβαια, η ιστορία των πιστοποιήσεων επαγγελματικής επάρκειας δεν είναι καινούρια και αποτελεί δομική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της απελευθέρωσης, της κίνησης προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Είναι η συνθήκη του Μάστριχ, είναι και η Μπολόνια. Και όλα αυτά προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία του κεφαλαίου, υποβαθμίζοντας τα πτυχία και εντάσσοντας στη διαχρονική απέτηση για πλήρη αποσύνδεση πτυχίου επαγγέλματος και επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η δημιουργία σχετικού Μητρώου στοχεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Το αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνημα των επαγγελματιών τεχνικών εναντιώθηκε τότε στην ίδρυση Μητρώου, απέτρεψε την εφαρμογή του, αποκάλυψε την προσπάθεια της κυβέρνησης να υποβαθμίσει τα πτυχία, να καθιερώσει τις κάθε είδους πιστοποιήσεις, να κατακαιρματίσει τις ειδικότητες των τεχνικών και να προωθήσει την περαιτέρω συγκέντρωση των τεχνικών έργων στις μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Με το συγκεκριμένο άρθρο υποβαθμίζονται τα πτυχία στα πλαίσια της διαβίου μάθησης, καθιερώνονται οι πιστοποιήσεις, καταρτήσεις κλπ. Που υποβαθμίζουν την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, ενισχύεται περαιτέρω η συγκέντρωση των τεχνικών έργων. Ωστόσο, θέλω να θέσω και μερικά ερωτήματα. Βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι το νομοσχέδιο ξεκινάει με την κατάργηση του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου, γιατί προκαλούσε σύγχυση, όπως λέτε, με την παράλληλη λειτουργία της Διεύθυνσης Ελέγχων και παρατηρητηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς. Εμείς σας ρωτάμε, υπάρχει κάποιος απολογισμός ότι λειτουργήσε αναποτελεσματικά? Δεν κυνήγησε το παρεμπόριο ή δεν περπάτησε? Τι δεν περπάτησε? Και τι σας κάνει να είστε σίγουρος ότι η δημιουργία της διπηρεσιακής μονάδας ελέγχου αγοράς, της ΔΜΕΑ,
ότι θα είναι πιο αποτελεσματική για την προστασία του καταναλωτή. Μάλιστα, προκαλούνται και ερωτηματικά. Γιατί πρέπει να υπάγεται απευθείας στον εκάστοτε υπουργό? Δεν υπάρχουν κίνδυνοι έλλειψης διαφάνειας? Αλλά και στο άρθρο 4, που προβλέπεται η αποστολή και οι στόχοι της ΔΜΕΑ, αναφέρεστε σε συγκρότηση μεικτών κλιμακίων ελέγχου με συμμετοχή από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ανάλογα δηλαδή με το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους. Ωστόσο, στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου αναφέρεστε σε ποια προϊόντα δεν έχουν αρμοδιότητα, δηλαδή δεν ασκούν έλεγχο τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου. Χαρακτηριστικά λέτε ότι δεν αποτελεί πεδίο ελέγχου της ΔΜΕΑ η υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Όμως το άρθρο 9, στην παράγραφο 4, αναφέρεστε σε παραμέτρους ποιότητας και νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου για εργαστηριακό έλεγχο σε δείγματα ελαιολάδου κρατικών προμηθειών, για χορήγηση πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής εξέτασης, που αυτό το κάνετε πράγματι. Μήπως όμως υπάρχει αντίφαση, γιατί την νοθεία του λαδιού, από ό,τι ξέρουμε, τους ελέγχους τους ασκεί ο ΕΦΕΤ, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει αναλύσεις μόνο για τα οργανοληπτικά στοιχεία του λαδιού. Επίσης, στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι μετρολογικοί έλεγχοι σε ό,τι αφορά όγκο και βάρος, καύσιμα, προσυσκευασμένα προϊόντα, ζυγαριές κλπ. Υπάρχει κανένας λόγος? Και στο θέμα της έρευνας θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί είναι πολύ μεγάλο και το κομμάτι του νομοσχεδίου. Εμείς ξέρουμε ότι στο πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, το βασικό κίνητρο της επιστημονικής έρευνας δεν είναι στην ουσία η ίδια η παραγωγή ή η ανάπτυξη νέας επιστημονικής γνώσης για την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Το κυρίαρχο κίνητρο που δεσπόζει είναι η συμβολή της επιστημονικής έρευνας στη βελτίωση, στην αύξηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικής θέσης των διαφόρων μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό όμως, δηλαδή η υπαγωγή της επιστημονικής έρευνας στις ανάγκες διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου, αποτελεί τελικά και φραγμό στην δυναμική ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας. Δηλαδή, την ίδια ώρα που αναπτύσσονται ραγδαία και επαναστατικοποιούνται σε σχέση με το παρελθόν τα μέσα παραγωγής, την ίδια ώρα που αναβαθμίζονται οι υλικές συνθήκες για την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, βλέπουμε να δυναμώνει γύρω μας η σχετική στασιμότητα σε σχέση με το τι θα μπορούσε να παραχθεί ποσοτικά και ποιοτικά, εάν δεν υπήρχε το καπιταλιστικό κέρδος σαν βασικό κίνητρο. Δηλαδή, αν το κίνητρο ήταν η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας θα ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερη. Ακόμα και οι όροι και οι συνθήκες δουλειάς για τους εργαζόμενους στην έρευνα, αντί να ακολουθούν την τάση που δείχνουν οι δυνατότητες αυτές, που διανοίγονται και μέσα από τη δουλειά τους, ακολουθούν την αντίθετη πορεία. Όπως πραγματικότητα είναι αυτή η αντίθετη τάση και για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού, αφού οι δυνατότητες που αναπτύσσονται πολύ συχνά καταλήγουν να επιδεινώνουν τους όρους και τις συνθήκες δουλειάς και ζωής. Δηλαδή, σήμερα έχει αναπτυχθεί επιστήμη και τεχνολογία, αλλά ο άνθρωπος ζει μέσα σε φτώχεια, μιζέρια, πολύ μεγάλες μάζες ανθρώπων. Διαρκές ζητούμενο για το κεφάλαιο είναι το πώς η έρευνα και η τεχνολογία θα ενσωματωθούν πιο αποτελεσματικά στο σύστημα εκμετάλλευσης και της καπιταλιστικής κερδοφορίας ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της παραγωγικότητας και του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Μόνο σε αυτό το πλαίσιο
μπορεί να δει κανείς ποιος είναι πραγματικά ο ρόλος που επιφυλάσσει το σύστημα. Ο μονοπωλιακός δηλαδή καπιταλισμός στην επιστήμη και την επιστημονική έρευνα πασχίζει να αναπτύξει ό,τι νομίζει ότι του χρειάζεται προκειμένου να αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας, να μειώσει το κόστος παραγωγής, να αυξήσει το ποσοστό κέρδους στον όγκο παραγωγής και το κέρδος αναμονάδα τελικού προϊόντος σε κάθε αλυσίδα παραγωγής, να αναπτύξει νέες αγορές και βέλτιστες συνθήκες δραστηριοποίησης αυτές και ούτω καθεξής. Για να το κάνει αυτό, είναι ακριβώς αναγκασμένος να στραφεί στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στην ανάπτυξή του. Και όλα αυτά πασχίζει πλέον να τα κάνει με επιχειρηματικούς όρους, ώστε το σύστημα να αντλεί κέρδη όχι μόνο από τα τελικά αποτελέσματα της επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας, αλλά να κάνει business και κατά τη διάρκεια τους. Εξού και το νέο το τεμ της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η διθύραμβη για το startup επιχειρήν, καθώς και μια σειρά αντίστοιχες εξελίξεις στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, ευρύτερα στον χώρο της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Αυτό ακριβώς το πνεύμα υπηρετούν και οι διατάξεις για την έρευνα που περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο, που όπως καταλαβαίνετε στο σύνολό του το καταψηφίζουμε.